Παίρνω το τηλέφωνο στο κινητό, δεν απαντάει. Και σου λέει κάτι, έχει πάθει προφανώς. Και το φτωχό του στο μυαλό πήγε κατευθείαν στο ότι πέθανε. Α, και πήγανε παιδιά από εκεί και σπάσανε την πόρτα. Έλα. Κανονικότατα. Τα γενναιόδωρα. Τα λέει κανείς αυτό. Καλέ, η πήγε αστυνομία. Είσαι καθόλου καλά, μόνο η αστυνομία. Όλη η γειτονιά στο πόρτα σου λέω. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό πάντως. Εγώ μια φορά που δεν είχα πάει στο γραφείο. Όχι, αυτό. Έλα, πες την έφτα. Όχι, όταν δούλευα τότε σε περιοδικό. Και. Δεν είχα πάει στο γραφείο και με έπαιρνε τηλέφωνο η γραμματέα μου. Δεν το σήκωνα γιατί είχα ξενυχτήσει. Α, είχε γίνει και το άλλο. Είχε ανοίξει την πόρτα ο σκύλος μου μόνος του. Και είχε βγει το σκυλί έξω και ήταν μόνο του. Είχε κατέβει τα σκαλιά, βρήκε και την κάτω πόρτα ανοιχτή και είχε βγει στο δρόμο. Οπότε η γειτόνισσα είδε την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή, το σκύλο στο δρόμο και η γραμματέας να παίρνει και να μην απαντάω. Ήρθε η αστυνομία. Αλλά δεν μπορούσα να μπει στο σπίτι χωρίς ένταλμα. Ναι, δεν γίνεται να μπει χωρίς ένταλμα. Και ήταν έξω από το σπίτι μου η αστυνομική. Εγώ κοιμόμουνα. Ντροπή. Μεγάλη. Θα σε πάρουν τα blogs τώρα, θα σε περιποιηθούν αύριο. Αλλά παιδιά, με έχω κι άλλα να σας πω. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο κύριος της ενημέρωσης, ο οποίος έχει κάνει και sex tape και στέλνει γυμνό. Λέει ειδήσεις και έχει κάνει σεξ τέιπ και στέλνει γυμνές φωτογραφίες. Καθημερινή εκπομπή ενημερωτική, ποιο ενημέρωση πεθαίνεις. Έλα ρε εσύ. Να πω το όνομά του. Ναι. Πες το. Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Τον φαντάζεσαι γυμνό. Και είπε ότι έχει στείλει γυμνή φωτογραφία. Σε φαν. Σε κοπέλα. Δηλαδή αν του στείλω εγώ να μου στείλει γυμνή φωτογραφία, ότι θα μου στείλει. Για δοκίμασε κάτι να το δω. Για στείλω ρε παιδιά. Ένα μήνυμα στον Μπογδάνο. Θα στείλω μήνυμα στον Μπογδάνο να μου στείλει και εμένα γυμνή του φωτογραφία. Αν το έχω το τηλέφωνό του, αν δεν το έχω το τηλέφωνό του. Λοιπόν, όσοι εσείς λοιπόν στέλνετε μήνυμα στον Μπογδάνο, εγώ έχω να σας δείξω πάρα πολλά, εκ των οποίων είναι και η Νατάσα Παζαΐτη που χορεύει, παιδιά μου, την έχετε δει ποτέ. Η Νατάσα Παζαΐτη. Α, αυτή είναι η σύζυγος πρωθυπουργού που χορεύει σε βίντεο κλιπ. Τι σου λέει, παιδί μου, στα έχω όλα, έλα, πάμε. Ούτε στο χειρότερο εχθρό της δεν θα εύχονταν να πάθει αυτό που έπαθε η Βίκη Παγιατάκη την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν έχω έρθει στην εκπομπή. Πίστευα ότι έχουμε απεργία κλπ. Και φεύγω κατά τις 10, δεν με ειδοποιεί κανείς μέχρι τότε. Λέω να πάω να πληρώσω τον έμφυα. Και όπως είμαι αποκαμωμένη, λέω να γυρίσω σπίτι να πάρω ένα κομμάτι ψάρι, γιατί μετά είχα οδοντογιατρό. Και πάω έξω από το σπίτι μου και τι βλέπω. Το 100, δύο αστυνομικούς, οι πόρτες σπασμένες. Έχουν ειδοποιήσει ένα φίλο μου, έχει καταφτάσει εκεί πέρα, γειτονιά όλη στο πόδι, όλοι απ' έξω να δούνε το θέαμα. Να βγάζουν την νεκρή έξω και δεν ξέρω τι συμβαίνει και αφού τρελάνομαι και φωνάζω τι έγινε εδώ πέρα, τι έγινε εδώ πέρα, ποιος μπήκε εδώ πέρα και σκάει μύτη ένας γιανούλας και λέω τι θες παιδάκι μου εσύ εδώ και μου λέει δεν πέθανες. Του λέω όχι δεν πέθανα.